πιο ρατσιστικό παραλήρημα δεν έχω ξανακούσει και υβρίζει ολόκληρο το έθνος μας. Σύμβουλος του Ερντογάν ο καθηγητής. Κανένα διάβημα από πλευράς κυβέρνησης. Δεν το άκουσαν. Λέω εγώ τώρα. Ο Μεσούτ Χακί Καζίν, σύμβουλος του Ερντογάν για θέματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής για το Τσεσμέ στο Αιγαίο ακούστε συλλογισμό, ακούστε πεποίθηση από τον σύμβουλο του Ερντογάν και αυτή η μετεδόθη από το The Duke Boycott Turkey στο Twitter. Βλέπω ο καθηγητής δεν αφήνει διόλου το Twitter. Ο Αλάχ να δίνει υπομονή τονίζει στους Τούρκους πιλότους για να μην τους πυροβολήσουν εννοεί του Έλληνε πιλότους τώρα με τα όσα συμβαίνουν. Θα έρθει μια ημέρα που η Τουρκία θα ζητήσει το λόγο για αυτά. Εμείς είμαστε έθνος που σημειώνουμε τα πάντα, αλλά ο Αλάχ δημιούργησε το τουρκικό έθνος ως στρατιώτες. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά. Η Τουρκία δεν είναι κράτος να μετράς τα νεύρα της μέχρι ένα σαφέ σημείο κάνουμε υπομονή. Αλλά η απάντηση της Τουρκίας θα είναι πολύ σκληρή και δεν μπορούν να του σώσουν ούτε οι Αμερικάνοι ούτε τα κράτη που εμπιστεύονται. Αυτό το ξέρουν οι Έλληνες τόσο οι στρατιωτικοί όσο και οι πολίτες στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλο τόσο ηλίθιο έθνος. Υπάρχουν και άλλοι Ευρωπαίοι στο παρελθόν που έχουν ισχυριστεί αυτό, όπως ο Γερμανός καθηγητής ιστορίας Χάντες Μπλάτ, αλλά το ερωτούσε. Ο δημαγωγός έλεγε είναι ο Τσίπρας ή ο λαός είναι ηλίθιος.